Το βολέ από τον Μασούρα. Προσπαθεί εκεί ο Τσαλουχίδης. Να ο Τιτζή. Θα μπει μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Θα κάνει και το σουτ. Έξοχη επέμβαση του Μίρτσου σώζει την αιτσιστία του στο έκτο λεπτό. Το φάουλ με τον Φέργκος για την Παναχαϊκή. Από την άλλη πλευρά η κεφαλιά του Μικέ στο δοκάρι του Μίρτσου. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Πάτρας που έφτασε πολύ κοντά στον γκολ με αυτή την κεφαλιά του Μικέ. Η αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί ο Μάρσης. Να το λάθος με τον Μασούρα. Ο Μπατίστα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Η μπάλα είναι πλάγια. Πάντα ο Μπατίστα με την μπάλα. Θα κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Τζιαντάκη. Από την άλλη πλευρά ο Βαΐτσης θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out. Ο Ανδριόπουλος από τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Μπαχατουρίδη. Θα κάνει και τη σέντρα. Λάθος έξοδος από τον Μίρτσο. Δεν μπορεί ο Ότιτζη. Χάνεται η ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Ο Χατζίδης προσπαθεί. Ο Λιτόφτσενκο. Πάντα ο Λιτόφτσενκο με την μπάλα. Οι κόντρες προσπαθεί ο Βαΐτσης και βγαίνει ο Μασούρας, σώζει την αιστεία του στο 75ο λεπτό. Αντεπίθεση για την Παναχαϊκή ο Ανδριόπουλος. Ο Ότιτζης θα δώσει τον Γόρη που έχει μπει σαν αλλαγή. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι του Μίρτσου. Μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή στο 82ο λεπτό. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το πλάγιο από τον Γόρη διώχνει ο Μιτσιμπόνας. Η μπάλα στρώθηκε στον Ότιτζη, το αριστερό σουτ και τον γκολ. Το γκολ για την Παναχαϊκή 1-0. Οι πανηγυρισμοί από τον σκόρερ και τους παίκτες της Παναχαϊκής. Μετά το πλάγιο του Γόρη από τα δεξιά, ο Μιτσιμπόνας έδιωξε την μπάλα. Έφτασε λίγο έξω από την περιοχή στον Ότιτζη που με δυνατό αριστερό σουτ νίκησε το Μίρτσο και έκανε το 1-0. Και ο κύριος Βοριάς φωνάζει τον Ότιτζη κοντά του. Κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη για τον Ιγυριανό για τους πανηγυρισμούς του εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο με τον Λιτόφτσενκο. Είμαστε πια στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Προσπαθεί ο Χριστοδούλου. Ο Τσιαντάκης θα γυρίσει. Να το σουτ από το Χατζίδη και ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό. 1-1. Εκπληκτικό φινάλε στο στάδιο της Πάτρας. Μετά το πλάγιο του Λιτόφτσενκο από τα αριστερά βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Ο Τσιαντάκης έκανε το γύρισμα. Η μπάλα έφτασε από την άλλη πλευρά στο Μινά Χατζίδη και η χρυσή αλλαγή του Όλεκ Μπλαχίν θα ισοφαρίσει για τους Ερυθρόλευκους στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ενώ έχουμε και τα επεισόδια μέσα στο τέρμα του Μασούρα, είναι μαζεμένοι πολλοί παίκτες. Να το κτύπημα του Καραπίτσου στο Μιτσιμπόνα. Ασφαλώς η εξέλιξη που πήρε το παιχνίδι προκάλεσε τον εκνευρισμό στους παίκτες των δύο ομάδων. Μπαίνουν και αστυνομικοί μέσα τώρα για να τους χωρίσουν. Για να δούμε αν ο κύριος Βοριάς έχει δει το κτύπημα του Καραπίτσου. Καλή κοντά του τον παίκτη της Παναχαϊκής. Να η κόκκινη κάρτα για τον Καραπίτσο και κόκκινη και για τον Μιτσιμπόνα. Η Παναχαϊκή λοιπόν μένει με 9 παίκτες και ο Ολυμπιακός με 10. Είμαστε πια στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.